Μαζί μας είναι μία από τις ποιοτικές αθλητρίες του Συλλόγου, η κυρία Σοφία Καρακίκλα. Να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Sports Ιωνία. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, η ομάδα αυτή τη στιγμή διεκδικεί την άνοδό της. Είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και στην κανονική διάρκεια, θυμίζουμε. Δεν είχε πολύ λίγα αρνητικά αποτελέσματα. Δύο λόγια και για την νίκη που πήρατε με τον Ναύαρχο Βότσι και για τη συνέχεια της χρονιάς, γιατί βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα παιχνίδια, πλησιάζει η ομάδα στον στόχο της ανόδου. Ναι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Είχαμε ιτηθεί μόνο σε ένα παιχνίδι και αυτό ήταν από τον Ναύαρχο Βότσι στη Θεσσαλονίκη με 3-2. Το περασμένο Σάββατο κερδίσαμε τον Ναύαρχο με 3-1 στο γήπεδό μας. Θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε, γιατί ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Από εκεί και πέρα βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι που έρχεται, που είναι το ερχόμενο Σάββατο με τα ΠΕΦΚΑ στη Θεσσαλονίκη και ευελπιστούμε η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Να πούμε ότι η ομάδα προσπαθεί να μπει στην πρώτη τριάδα του σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να έχει έτσι ουσιαστικές ελπίδες για να ανέβει στην κατηγορία. Έχει βέβαια αρκετό δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν έτσι ουσιαστικές ελπίδες για την άνοδο, για να επιτευχθεί αυτή η άνοδος, διότι μία νίκη σαν αυτή ήταν απαραίτητη για να τα καταφέρετε? Ήταν απαραίτητη, αμφισβήτητα, ναι. Το θέμα στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, στα play-off και μεταξύ των ομάδων που αγωνίζονται σε αυτά, είναι το ότι δεν υπάρχει μία ομάδα η οποία δεν έχει ιτηθεί, δηλαδή δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι. Οπότε είναι όλα πιθανά. Όλα τα παιχνίδια μπορούν να παιχθούν εντός εισαγωγικών, χωρίς να έχουμε ένα φαβορί, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η ομάδα η οποία έχει ξεχωρίσει και αυτή είναι η ομάδα η οποία θα ανέβει κατηγορία κατακτώντας την πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, στοχεύουμε στο να βελτιώνουμε την απόδοσή μας σε κάθε παιχνίδι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι, αν όχι άνοδος στην πρώτη κατηγορία, μια αξιοπρεπής θέση στο πρωτάθλημα αυτό. Από την αρχή της χρονιάς είχε πει ψηλά ο πήχης, είχαν γίνει και κάποιες σημαντικές μεταγραφές παιχτριών από το εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ναι, είχε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια διοίκηση σε αυτό. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε ώστε να αποκτήσετε μια ομοιογένεια? Και ουσιαστικά τώρα φαίνεται κιόλας και η δυσκολία, το επίπεδο δυσκολία στην κατηγορία, γιατί στην κανονική διάρκεια δεν φαινόταν αυτό πάρα πολύ, διότι η ομάδα είχε μια διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες αντιπάλους. Η αλήθεια είναι ότι οι προσθήκες που έγιναν στην ομάδα φέτος βοήθησαν πάρα πολύ στο να προκύψει ένα ομοιογενές σύνολο. Από εκεί και πέρα οι δυσκολίες ήταν αρκετές, γιατί περάσαμε με μια περίοδο αποχής, καθώς υπήρξε ο κορονοϊός, υπήρξε μια περίοδος όπου δεν κάναμε τίποτα, δεν μπορούσαμε ό,τι προπονήσεις να κάνουμε στα γήπεδα. Οπότε το να επανέλθουμε στο γήπεδο ήταν αρκετά δύσκολο, περισσότερο σωματικά, θεωρώ. Από εκεί και πέρα το καταφέραμε. Κάναμε ό,τι χρειαζόταν, όλες οι αθλήτριες, και με τον προπονητή και με τους γυμναστές και το τεχνικό team. Και θεωρώ ότι έχουμε πετύχει τον πρώτο μας στόχο, που ήταν η πρώτη θέση στον όμιλό μας. Και τώρα στα play-off, οι ομάδες είναι οι 6 καλύτερες του πρωταθλήματος. Κατ' επέκταση είναι και τα παιχνίδια, έχουν και τα παιχνίδια την αντίστοιχη δυσκολία. Το περιμέναμε και κάνουμε όσο το δυνατόν ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι άγνωστες οι αντίπαλες ομάδες, δηλαδή θέλω να πω ότι τις έχετε εξετάσει καθόλου, τις έχετε μελετήσει, ήταν εύκολο να τις μελετήσετε? Με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και με την δουλειά που γίνεται και από τον προπονητή και τους βοηθούς τους, έχουμε αρκετές λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πάνω στις οποίες δουλεύουμε, κομμάτια στοχευμένα, ανάλογα με το πώς παίζει ο αντίπαλος, είναι η λεγόμενη τακτική που κάνουμε στην προπόνηση και ακολουθούμε τις οδηγίες και οτιδήποτε άλλο μας πει ο προπονητής μας. Μας έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εσείς προσωπικά είστε και από την πόλη της Καλαμάτας, έτσι, να πούμε ότι επιστρέψατε μετά από ένα διάστημα που βρισκόσασταν και εκτός και για σπουδές κιόλας στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι, τι σας έφερε πίσω στην Καλαμάτα? Σας έφερε μόνο αγωνιστικά ή θέλατε να επιστρέψετε πίσω
Και έτσι τι σας έκανε και τι σας προκάλεσε το κίνητρο, ας το πούμε έτσι, να πάτε στην ομάδα? Ναι, έλειπα 4 χρόνια. Ήμουν στην Κομωτινή, σπούδαζα και αγωνιζόμουν στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Μόλις τελείωσα και πήρα το πτυχίο μου, με κάλεσαν από τον Απόλλωνα της Καλαμάτας. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν σε καλό από την πόλη σου και έχεις και καλές σχέσεις με τους ανθρώπους της διοίκησης, είναι δύσκολο να πεις όχι. Υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης, σχέσεις χρόνων. Μου είπαν ότι η ομάδα στοχεύει στον ανέβει κατηγορία και έτσι αποφάσισα να έρθω εδώ χωρίς δεύτερη σκέψη, μπορώ να σας πω την αλήθεια, γιατί ήταν η κατηγορία στην οποία έπαιζα αρκετά χρόνια και ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω τον Απόλλωνα Καλαμάτας. Περισσότερο για τη διοίκηση, διότι τους γνώριζα χρόνια και ήξερα πού θα έρθω, ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Και αφετέρου για το σύνολο της ομάδας που είχαν φτιάξει εκείνη την χρονική περίοδο. Καταφέραμε το στόχο μας, ανέβηκαμε στην Pre-League ITT. Μετά ήρθε η περίοδος του κορονοϊού και φέτος είμαστε ξανά στα γήπεδα. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία και θέλω πάντα το ζητάω αυτό όταν μιλάω με αθλητές ή αθλήτρες της ομάδας και των ανδρών που παίζει που είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Είναι στα play-off και προσπαθεί για την άνοδο, έστω και αν υπάρχουν και εκεί έτσι, δυσκολίες και υψηλό επίπεδο. Πόσο σημαντικό είναι για την πόλη να έχει δύο ομάδες σε τόσο πολύ υψηλό επίπεδο, ασχετά να ανεβούν ή όχι κατηγορία. Και τι σημαίνει για σας, και είναι και αυτό το ταυτόχρονο της υπόθεσης που έχει εντυπωσιάσει, δηλαδή να βρίσκεται και η ομάδα του Απόλλωνα της Καλαμάτας στην Pre-League των γυναικών και η Καλαμάτα 80 στους άντρες. Είναι σημαντικό ο κόσμος να είναι στα γήπεδα. Είναι σημαντικό να στηρίζει τις τοπικές ομάδες. Όχι τόσο για εμάς τους αθλητές που το θέλουμε και ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι δίπλα μας, όσο για τα νέα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να μπορούν να ενταχθούν στον αθλητισμό, οι γονείς να προωθούν τα παιδιά, να τα βοηθούν να ασχοληθούν με ένα άθλημα και πόσο μάλλον με ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο θα βοηθήσει το παιδί να ενταχθεί ευκολότερα στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες της Καλαμάτας είναι δίπλα μας. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να είναι στα παιχνίδια, τόσο τα δικά μας όσο και των ανδρών φυσικά. Και η παρουσία τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Να ελπίζουμε μόνο να πέφτουν οι ίδιες μέρες. Αυτό. Όταν παίζουμε εμείς εδώ, παίζουν το αντρικό τμήμα, παίζει εκτός. Οπότε... Λόγω ίδιας έδρας, νομίζω, έτσι. Λόγω ίδιας έδρας είναι αυτό, έτσι. Ναι, δεν μπορούν να διεξαχθούν τα παιχνίδια γιατί θα ήταν αρκετά χρονοβόρο. Να πούμε ότι είναι το γήπεδο της Τέντας, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλαμάτα που συμμετέχουν οι ομάδες, έτσι. Όχι, παίζουμε στο κλειστό γήπεδο της παραλίας. Το γήπεδο της Τέντας. Παραλίας, ναι, είναι αποκλειστικά μόνο για μπάσκετ, αλλά ήταν παλαιότερα και για βόλεϊ, ίσως γι' αυτό το θυμάστε. Γι' αυτό. Αλλά παίζουμε τώρα στο κλειστό της παραλίας. Οπότε, εκεί, όσον αφορά τις υποδομές, υπάρχουν όλα αυτά που χρειάζεστε, δηλαδή και εννοώ δηλαδή γηπεδικές υποδομές εννοώ. Οι υποδομές υπάρχουν. Βέβαια, το γήπεδο δυστυχώς δεν έχει θέρμανση. Παλαιότερα υπήρχαν κάποια προβλήματα με την σκεπή, αλλά επιλύθηκαν. Βέβαια, δεν έχει θέρμανση. Κάτι το οποίο δεν είναι ένα πρόβλημα τόσο εμφανές, διότι στην Καλαμάτα το κλίμα είναι εύκρατο, δεν έχουμε τόσο πολλά κρύα. Οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει και κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα. Αντιμετωπίσαμε πρόβλημα στην Αθήνα, όταν παίξαμε στο Ζαόν, στην Κηφισιά, όπου ήταν η περίοδος που είχε χιονίσει και έκανε πάρα πολύ κρύο και το γήπεδο δεν είχε θέρμανση. Εν πάση περιπτώσει όμως το παιχνίδι παίχτηκε κανονικά και δυστυχώς στηθήκαμε. Και ξεπεραστήκαν όλα τα προβλήματα, έτσι. Ναι. Θα ήθελα έτσι ένα τελευταίο σχόλιο, ένα μήνυμα που θα ήθελα να στείλετε και στον κόσμο έτσι, για τη συνέχεια και για τη δύσκολη συνέχεια που έχετε, τα παιχνίδια που έχετε να δώσετε. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι αρχικά ότι τους ευχαριστούμε που μας έχουν στηρίξει έως τώρα και περιμένουμε να είναι στο πλευρό μας και στην συνέχεια. Αυτό που θέλω να πω και ως αθλήτρια και ως γυμνάστρια είναι οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά να είναι στον αθλητισμό, να είναι στα γήπεδα μαζί τους. Ο αθλητισμός είναι κάτι όμορφο, προσφέρει μόνο χαρά και σωματική υγεία και πνευματική. Και ελπίζω η ομάδα μου να συνεχίσει να φέρνει θετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή θέση και αν όχι στην πρώτη κατηγορία. Πολύ ωραία. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και πραγματικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία για την συνέχεια και στην ομάδα, στην προσπάθεια ανόδου της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.